Συντοποθέτηση πινακίδων πληροφοριών στα τουριστικά σημεία της πόλης προχώρησε ο Δήμος Σερών στο πλαίσιο της δράσης εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσίμων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της πόλης των Σερών και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της δράσης εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσίμων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της πόλης των Σερών και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά τοποθετήθηκαν 50 τοπόσημα που θα ταξιδεύουν ο επισκέπτη αλλά και όποιον επιθυμεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία σε χάρτες και ιστορικές πληροφορίες της περιοχής, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα και στους Σεραίους να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία της πόλης τους. Ξεκινήσαμε εδώ και μέρες την τοποθέτηση 50 ειδικών τοποσίμων, τα οποία θα μας ταξιδεύουν με μια πολύ απλή διαδικασία σε πληροφορίες και σε χάρτες συγκεκριμένων περιοχών και συγκεκριμένων σημείων τα οποία ο επισκέπτης ή ο Σεραίος θα ήθελε να περιηγηθεί. Με την χρήση της τεχνολογίας, με ένα κινητό τηλέφωνο, μπορεί και πατώντας και σκανάροντας το ειδικό σήμα που υπάρχει σε αυτές, που θα υπάρχει σε αυτές τις 50 πινακίδες που μπαίνουν σε ειδικά μνημεία, σε ειδικά σημεία, σημεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά για την πόλη των Σερών, θα μπορεί ο επισκέπτης να περιηγείται και να ταξιδεύει και να μαθαίνει και την ιστορία και τις πληροφορίες και να βλέπει γενικότερα και τον ευρύτερο χάρτη της περιοχής. Είναι ένα εργαλείο το οποίο νομίζω θα βοηθήσει πολλούς Σεραίους να γνωρίσουμε την ιστορία μας, να γνωρίσουμε τα τοπόσημά μας, αλλά και επισκέπτες να γνωρίσουν την υπέροχη πόλη των Σερών μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουν μπει περίπου τα μισά από αυτά τα τοπόσημα, έχουν τοποθετηθεί. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση αυτή και νομίζω ότι με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας όλοι μας θα είμαστε πολύ πιο γνώστες και πολύ πιο υπερήφανοι για τον τόπο στον οποίο βιώνουμε. Οι ενέργειες για τη συγκεκριμένη δράση ξεκίνησαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και θα επεκταθεί και στις οδούς της πόλης σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια δράση η οποία έχει ενταχθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, την οποία ερχόμαστε εδώ για να την υλοποιήσουμε. Το πρόγραμμα ΒΑ είναι εδώ και 4 περίπου χρόνια σε εξέλιξη, το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο εμείς έχουμε προχωρήσει όλες τις διαδικασίες ούτως ώστε να υλοποιηθεί, γιατί έπρεπε να περάσει από διαδικασία δημοπράτησης, από διαδικασία συμβασιοποίησης, όλα αυτά τα τρέξαμε γρήγορα και είμαστε εδώ να το εφαρμόσουμε. Επίσης εφαρμόζουμε και κάτι επιπλέον. Αυτό το ίδιο το πρόγραμμα θα το κάνουμε και για τις οδούς της πόλης. Δηλαδή ουσιαστικά με την ίδια τη χρήση του κινητού και με ενός λογισμικού θα μεταφερόμαστε πατώντας πάνω στην κάθε οδό, θα μεταφερόμαστε στο ειδικό site του Δήμου που θα μας περιγράφει την ιστορία ή τον λόγο για τον οποίο η κάθε οδός πήρε το συγκεκριμένο όνομα. Και αυτό γιατί πολλοί από τους συμπολίτες μας, τους δημότες μας, δεν ξέρουν την ιστορία που κρύβεται πίσω από το δρόμο που περνάνε, από το δρόμο που κατοικούν. Αυτό λοιπόν το ταξίδι στην ιστορία, αυτό το ταξίδι στις τοποθεσίες, θα το κάνουμε μαζί, βάζοντας ειδικές σημάνσεις και σε πολλά σημεία των οδών, και το οποίο θέλουμε να το επεκτείνουμε σε όσο τον περισσότερες οδούς. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με το πρόγραμμα που σας ανέφερα νομίζω ότι θα ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα που έχουμε εμείς για την ιστορία και το παρόν αλλά και το μέλλον των Σερών.